Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι για του φίλου ακροατέ του ΕΔΕ. Πρώτα από τον Τίζελτοφ. Το παγωμένο Τίζελτοφ. Είναι γύρω στου 2 με 3 βαθμού Κελσίου και για την ώρα κάνουμε τι βόρτε μα σε καταστήματα. Και ω τη χάρη σα. Η αποστολή του Αβουέλ είναι στο Έσελ. Εκεί, από εκεί περάσαμε χθε όταν πήγαμε στην προπόνηση και στη διάσκεψη του Δήμου και Σπάγια και που ήταν ο Κωνσταντίνο Καραμπίδη. Από το κέντρο δεν κλείστηκε, εδώ η απόσταση είναι γύρω στη 1,5 ώρα. Έτσι, για να ρωτήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει, που ακριβώς βρίσκεται η αποστολή του Αβουέλ. Είναι πιο κοντά στο γήπεδο από ό,τι βρισκόμαστε εμείς και οι φίλοι του Αβουέλ. Τώρα, τα δεδομένα είναι γνωστά στελειό και τα αγωνιστικά, αλλά και οι πιθανότητες του Αβουέλ για πρόκριση είναι μηδαμινές. Όμως, το ακούσαμε και διαστόματα στην Ουκέ Σπάγια και στον Αντίνο Καραμπίδη ότι θα τα δώσουν όλα για την ιστορία του Αβουέλ, για ό,τι καλύτερο. Έχουν κίνητρα, αυτό είναι η Ευρώπη και ένας αγώνας σε ένα τέτοιο γήπεδο όπως είναι η Βέλκινς Αρίνα. Είναι αυτό το πιο μεγάλο τους κίνητρο, αλλά θα παίξουν όπως είπα και πιο πριν και με τις εμπειρίες που έχουν αγωνιστεί και σε πιο μεγαλύτερα γήπεδα για να σου κίνητρο τα τελευταία χρόνια για τις επιτυχίες που έκαναν στην πρόσφατη ιστορία τους. Τώρα, στην αποστολή είναι ο γνωστό δεν ταξίδευσα να δουλεύει Φρέμ Καβενάκη Ιωάννου Τσόκο και αυτόν τον λόγο και επειδή επιστρέφει από τη Μωρία ο Ντέβι Τσέντι θα είναι στην ενδεκάδα όπως και ο Σκυλίτς αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Στην επίθεση Σοντιλίου και Πιατκό Σκυλί κλείνουν τη θέση περισσότερες πιθανότητες Κύπριος επιθετικός θα είναι στην ενδεκάδα. Χθες λίγο πριν μας βγάλουν έξω από την Βέλτινς Αρίνα γιατί είχαμε ένα 20 λεπτό που δικαιούμαστε να ήμασταν να παρακολουθήσουμε την προπόνηση προσπαθήσαμε με τους συναδέλφους να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τα διακριτικά που πήραν κάποιοι εκ των βασικών. Ήταν και ο Παπαφώτης μεταξύ αυτών. Άλλαζε συνεχώς κάποια πλάνα ο Δήμος και Σπάγια που προτείνει να προχωρήσει και να δημιουργήσει το αρχικό του σχήμα για απόψε. Αλλά από τη στιγμή που έφερε τους νεαρούς και τον Παπαφώτη και τον Αναστασίου αλλά και τον Ασώτη, νομίζω σε έναν εκ των τριών, ένας των τριών μπορεί να είναι στην ενδεκάδα, αλλά οι υπόλοιποι μπορεί να συνεργηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αναφέρθηκε χθες τέτοιο, έτσι να το ευκαιρίσουμε για τον αγωνιστικό χώρο, κάποιο πρόβλημα. Εμείς το είδαμε, εντάξει, γιατί τα δικά μας δεδομένα είναι άψογος, είναι άριστος. Αλλά για τους Γερμανούς δεν τους φάνηκε καλός. Έκαναν κάποιες ιδιοκτροπίες και δεν έκαναν προπόνηση υπέρ της Αρίνα. Φαίνεται ότι δεύτερον το γηπέδο εκεί ήθελαν να μην δώσουν, να δώσουν μόνο στον Αβουέλ το χορτοδάπητα για χτες, για προπόνηση. Και έκαναν στο βοηθητικό που είναι δίπλα, στα γήπεδα της προπόνησης. Αλλά παραπάνω ο βοηθητικός χώρος είναι πάρα πολύ καλός και στο παιχνίδι με την Bayern που παραγωγήσαμε τα στιγμιότυπα, ο βοηθητικός χώρος είναι πάρα πολύ καλός. Πόσο κόσμο αναμένετε να έχει απόψη? Και από τους, από τις γύρω χώρες αλλά και από τις γύρω πόλεις της Γερμανίας εδώ κοντά δεν θα ξεπεράσουν τους 120 με 150. Αλλά τα εισιτήρια είναι όλα προπολιμένα. Θα είναι γεμάτο. Πήρε στις 60.000 δηλαδή. Δεν είμαστε ανέφερα αυτές οι μέχρι και οι διοικητές. Μάλιστα. Έχει τίποτα άλλο? Τι άλλο να πούμε? Όχι. Εντάξει. Αυτά. Ελπίζουμε το Αποέλ να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Πράγμα δύσκολο γιατί η Σάλκη έχει κίνητρα. Είναι πιο έμπειρη ομάδα. Κέρδισε άνετα στο βάσιτι τη δικιά μας ομάδα με 3-0. Είναι το φαβορί. Αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο κοντά στην ομάδα του Τίμορ και Σπάι. Την κίτρινη σου την έχεις δεχτεί και σε αποχαιρετούμε. Κίτρινη. Την κίτρινη κάρτα. Γιατί? Α, άρεσε μου το γιατί. Να ακούσεις τον επόμενο τι θα πει ή όχι? Όχι. Να τον ακούσω. Να τον ακούσεις. Ένα λεπτό για να σε κρίσω. Να πάμε στην Λεμεσό στο Θεοδόνο Αντωνίου.